Καλησπέρα σε όλους. Πες ρε αγαπημένο ωραίο στη φωνή μια καλησπέρα. Έτοιμη να πω καλημέρα, πιο καλά σε σένα. Ήμουν Νίκο Μοσχοβίτη. Είναι μετά τις 12, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, και να πω ότι ξυπνάμε και αργά. Ξυπνάμε εδώ από νωρίς, πρωί-πρωί. Ερχόμαστε. Σε βρήκα εδώ από τι ώρα σου να στο ραδιόφωνο. Ήρθα από νωρίς το πρωί σήμερα. Και ευτυχώς πέρα από νωρίς το πρωί και δεν πέτυχα πορείες, κλειστούς δρόμους και όλα αυτά. Ρε παιδιά, πραγματικά είμαι η μόνη που δεν έχω συναντήσει τίποτα. Δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Σχετικά νωρίς το πρωί. Μία πορεία τώρα εργαζομένο σε νοσοκομεία και κάτι τέτοια. Αλλά εγώ το πρόλαβα. Δηλαδή ήμουν εδώ 9 η ώρα και το πρόλαβα. Πρέπει να ξεκίνησε λίγο πιο μετά. Ναι, πρέπει να ξεκίνησε γύρω στις 10 παρά. Γενικά από σήμερα ξεκινάει όλη αυτή, όλο αυτό το ωραίο τριήμερο. Τριήμερο. Μέχρι Κυριακή νομίζω θα πάει όλο αυτό. Μετά από Δευτέρα θα είναι normal. Και ίσως και το άλλο σου κου που είναι πάλι νομίζω ομιλίες, κλίνη, διάθεση και όλα αυτά. Ναι. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, όσοι κυκλοφορείτε στην πόλη μέσα στο κέντρο αυτές τις μέρες, αναπόφευκτα, γιατί μπορεί να έχετε δουλειά, έτσι. Και εγώ, αν μπορούσα, δεν θα ήμουν εδώ, θα ήμουν καπαλού αυτό το τρίμερο. Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες γωνίες συναντάς και έναν αστυνομικό. Δεν ξέρω γινόταν αυτό το πράγμα παλιά. Δεν νομίζω γινόταν τόσο πολύ. Τόσο πια παντού. Εδώ, ρε Νίκο, έχουμε CIA, FBI. Ναι, το είδα. Το είδα, γι' αυτό και ο Ρουβίκονα θες πήγε παντού σε όλη την πόλη. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλα αυτά. Ναι. Επειδή είναι εδώ όλοι η CIA και το FBI. Δεν έχουν άλλα πράγματα να κάνουν και εμείς, λένε πάμε στη Θεσσαλονίκη μια βόλτα. Εμείς, ωστόσο, Νίκο, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, βέβαια. Εσύ, βέβαια, θα πας αύριο προς Καστοριά μεριά. Ναι, είναι. Υπάρχει μια φημολογία. Να δούμε λίγο πάω, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα που, δεν είναι το... που τα φιλικά δεν είναι κλειστά, να πάμε να δούμε λίγο την ομάδα. Ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, βασικά. Βεβαίως. Ο owner θα απουσιάσει σήμερα. Ο owner δεν είναι εδώ. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τουριστική του ιδιότητα. Ναι, με τη γνωστή τουριστική του ιδιότητα. Έχει κάποιες υποχρεώσεις, ρε παιδί μου, μέσα στο τριήμερο, οι οποίες είναι ανηλυμένες. Αυτό. Και έτσι λοιπόν η παρουσία του σήμερα κρίθηκε. Όχι σκόπιμη. Πες το άλλο, το αντίθετο. Σήμερα κρίθηκε σκόπιμο να μην έρθει. Ναι, με βαριά καρδιά μας ειδοποίησε. Από χθες. Γιατί έχει πάρα πολλά meeting μέσα στο τριήμερο. Meeting. πολλά meeting. Και έχει. Πολλά τηλέφωνα. Και τηλέφωνα, ναι, κυρίως. Οπότε μας ενημέρωσε. Θα είναι ένα βαρύ τριήμερο για τον Σταύρο Κόλκα. Με πάρα πολλά meeting συνεχόμενα, απανωτά. Ναι. Στα τηλέφωνα, διαρκώς. Επαγγελματικές υποχρεώσεις που δεν σε αφήνουν, ρε παιδί μου, να κάνεις το πρόγραμμα. Γιατί μέχρι από την άλλη εβδομάδα, ρε παιδί μου, που έχει και το Σάββατο off ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εκείνα που είναι ένα πολύ δύσκολο επαγγελματικό ταξίδι. Ναι, έτσι, ναι. Γιατί εσείς νομίζετε ότι οι δημοσιογράφοι πάνε ταξίδια και το επαγγελματικό ταξίδι, παιδιά, δεν προλαβαίνει ο δημοσιογράφος να κάνει πράγματα. Που, μέχρι Νίκο, να πάει έχει φύγει. Που, Νίκο, τώρα το συνάδελφος το είχε κλείσει πριν κάνα δύο μήνες. Θεωρώ ότι θα συνδυαστεί πάλι με ένα τριήμερο, ξέρω εγώ. Παρασκευή θα φύγω, Κυριακή, Δευτέρα θα γυρίσω. Οπότε κομπλέ και εκεί. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι δύσκολη η ζωή. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, όλο φάνερο. Όταν υπάρχουν συνεχόμενα meetings και συναντήσεις και κουβέντες. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να βάζουμε πλάτη. Έτσι. Σταύρο Κόλκα, τα παιδιά σου είναι εδώ. Γενικά, όσοι μπορείτε, παιδιά, όσοι μπορείτε αυτό το τριήμερο να μην κινήσετε προς την πόλη, τόσο το καλύτερο για εσάς. Βασικά, μέχρι στρατού, μέχρι εκεί. Από εκεί και κάτω δεν πας. Ναι. R3 δηλαδή δεν πλησιάζει. Ναι. Από εκείνο το σημείο και μετά. Ναι, δεν. Είναι μπλέξιμο. Δεν, για κανένα λόγο. Βέβαια, εννοείται ότι το έχετε πάρει χαμπάρι και από τις προηγούμενες μέρες και από εκείνη τη διαρροή που βγήκε από το Μαξίμου και από δηλώσεις που ξεκινάνε σιγά-σιγά και θα δούμε πολύ περισσότερες, νομίζω, μέσα στις επόμενες ημέρες που θα είναι εδώ και σχεδόν όλοι οι παράγοντες της κυβέρνησης, τέλος πάντων. Ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης, ξέρετε ποιο είναι, ποια ομάδα το εκπροσωπεί. Το κομμάτι του γηπέδου έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια. Τυχαία. Μέσω της κυβέρνησης, ξεκάθαρα. Τυχαία. Ωραία. Δεν έχει να κάνει, παιδί, με τη ΔΕΕ. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, και μετά από εκείνη τη διαρροή και αυτές τις ημέρες, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν παντού διαθέσιμοι άνθρωποι και μικρόφωνα για να δώσουν βήμα σε τέτοιο κόσμο. Θα ακούτε πράγματα τα οποία μπορεί μετά από λίγο καιρό να ξεχαστούν, μπορεί και να γίνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι γίνονται τώρα, λίγο πριν οι δηλώσεις αυτές μάλλον και οι διαρροές, οι οποίες εγώ είμαι σίγουρος και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω βγαίνει και από το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, θα γίνουν και εξαγγελίες πια και επίσημα στις δηλώσεις εδώ του Πρωθυπουργού. Δεν είναι τυχαίο το χρονικό διάστημα. Δεν είναι τυχαίο που είναι στην έκθεση, δεν είναι τυχαίο που είναι
λίγο πριν τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Αλλά μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά και μάλιστα προεκλογική τροχιά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Και πες το και βουλευτικές και δημοτικές και νομαρχιακές παντού. Φέτος. Μέσα στη σεζόν τέλος πάντων είναι να γίνει όλο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν όντως γίνουν πράξη αυτά τα οποία μοιράζονται, λέγονται σε συνεντεύξεις, είναι πιθανό να εξαγγελθούν και δημόσια από το πλέον επίσημο χείλος του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ας κατάμε μικροκαλάθι. Από εδώ, από την πρώτη μέρα έχετε καταλάβει το πώς το έχουμε πάρει το θέμα. Απλά ξαναλέω, επειδή είναι το τριήμερο που θα είναι όλοι εδώ, άνθρωποι της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδροι, υπουργοί και όλα αυτά, από αυτά που θα ακούσετε δεξιά και αριστερά, φιλτράρετε. Αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, επειδή πολλοί τις τελευταίες ημέρες πάνε να το γυρίσουν όλο ότι ο ΠΑΟ κάνει επαφές και τι κρύβεται από πίσω, για ποιο λόγο βγαίνει αυτό το πράγμα από την κυβέρνηση, τι συζητήσεις γίνονται. Να πω ότι σε πρώτη φάση αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα είναι εδώ αυτές τις μέρες. Ναι, αυτό το τρίμηνο. Αυτό σε πρώτη φάση, γιατί έχουμε πει και πολλές φορές ότι το πρόγραμμά του έχει τύχει σε αρκετές περιπτώσεις να αλλάξει, να μεταφερθεί, να γίνουν αλλιώς τα ραντεβού του και οι υποχρεώσεις του. Ωστόσο, αυτό που βγαίνει σε πρώτη φάση είναι ότι θα είναι στην Ρωσία αυτό το τριήμερο, δεν θα είναι εδώ. Τώρα, στη διάρκεια της εβδομάδας ή στο επόμενο Σαββατοκύριακο, αν θα αλλάξει κάτι, το δούμε. Mm-hmm. Ναι. Αλλά είναι έτσι, να ξεκαθαρίσει λίγο αυτό το πράγμα, γιατί λέγονται πολλά εδώ και 3-4 μέρες. Από διάφορες πλευρές. Θα υποθούν ακόμη περισσότερα. Ναι, οπότε καλύτερο είναι λίγο να το ξεκαθαρίσουμε ότι σε πρώτη φάση δεν θα είναι εδώ. Mm-hmm. Που για μένα και να ήταν εδώ, πάλι δεν θα ήταν κατακριτέο από την άποψη ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι που συζητιέται. Όχι, αν ήταν εδώ, θα γινόταν και μια κουβέντα προφανώς και πάνω σε αυτό παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά εντάξει. Αν θέλεις κάτι να το κατακρίνεις και να το παρουσιάσεις με κάποιον τρόπο, το καταφέρνεις. Ναι, κοίταξε. Το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει να κάνει με το γήπεδο, αργά ή γρήγορα. Θα άνοιγε. Θα τρέξει. Ναι, θα άνοιγε ξανά. Θα τρέξει με τους δικούς μας αγαπημένους ελληνικούς ρυθμούς. Έτσι. Το ότι θα τρέξει είναι και αυτό που λέγαμε και με τον Σταύρο τις προηγούμενες μέρες. Δεν σημαίνει ότι εφόσον πάρθει απόφαση, άιντε την επομένη από Δευτέρα μπαίνουν οι μπουλντόζες και κάνουν γήπεδο. Έχει διάφορα στάδια αυτή η διαδικασία. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό που ζούμε τώρα. Ναι. Το θέμα είναι, από τη στιγμή που φαίνεται ότι υπάρχει μια απόφαση κυβερνητική, να πάμε στο επόμενο στάδιο. Ναι, εκείνη που κολλάει τώρα. Ναι. Που έχει κολλήσει μάλλον αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν είναι η εποχή περίεργη, είναι η εποχή της έκθεσης που το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς όλα τα προηγούμενα χρόνια τι συμβαίνει κάθε φορά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έρχονται εδώ όλοι στους ηθαγενείς οι οποίοι για 8, 9, 10 μέρες είναι στο επίκεντρο, για να κρύβει ούτε τόσες δεν είναι ημέρες. Μια εβδομάδα. 2-3 είναι όταν είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, γιατί μετά ηρεμεί πάλι η κατάσταση. Δηλαδή είναι οι πρώτες μέρες αυτή που ξεκινάει τώρα. Αύριο ξεκινάει η έκθεση. Και το κλείσιμο, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εκεί. Όταν έρχεται δηλαδή ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ωραία. Τότε πέφτει όλο το φως εδώ. Όλο τον άλλο χρόνο δεν πειράζει. Όλα καλά. Κοίτα, για μένα το θέμα είναι να είσαι κάπου στη μέση. Δηλαδή, όχι να δέχεσαι. Okay, να ξέρεις ότι είναι ένα θέμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ατζέντα. Δεν ξέρω αν είναι ψηλά, δεν ξέρω αν είναι χαμηλά, αλλά βρίσκεται στην ατζέντα. Ναι, αναμένεται επίσης, αυτό που λες, για να προχωρήσει το επόμενο στάδιο του γηπέδου, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Ναι. Δηλαδή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτά τα κομμάτια γης, τέλος πάντων, αυτά τα στρέμματα που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να παραχωρηθούν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς το άλλο. Έχει γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ωραία. Για να προχωρήσει το γήπεδο, θα πρέπει σε πρώτη φάση να παραχωρηθούν αυτά τα στρέμματα. Φαίνεται ότι υπάρχει τέτοια διάθεση. Τώρα, αν φαίνεται λόγω του γεγονότος ότι είμαστε, ότι έρχεται η έκθεση, ότι έρχονται εκλογές, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι ότι όντως υπάρχει διάθεση και με αφορμή κιόλας την έκθεση και τις εκλογές και γενικότερα το κλίμα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη για τους κυβερνώντες, το θέμα θα προχωρήσει. Κοίτα, το πιο πιθανό αυτό είναι. Ότι κάπως έτσι έχει γίνει, δηλαδή. Mm-hmm. Υπήρχε η διάθεση, θα γινόταν σε κάποια στιγμή, γιατί έτσι κι αλλιώς το κλίμα για να γίνει αυτό είναι καλό. Εδώ και αρκετό καιρό. Απλά κάθισε τώρα το timing με την. Δεν ξέρουμε εδώ και χρόνια, πάρα Κάτσε, πολλά το χρόνια. Το κλίμα είναι καλό. Τι εννοείς? Για αυτή την κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό το πράγμα.
Δεν υπάρχει αρνητική. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Κάτι αρνητικό σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ναι. Ωραία, και έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Αλλά ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι όταν όσο πλησιάζουμε στην έκθεση, πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση θα έχει κάτι να παρουσιάσει που θα σου κάνει λίγο το κλικ να ασχοληθείς παραπάνω, να ναι. σου δημιουργήσει θετικό αίσθημα. Πόσο μάλλον συγκεκριμένη που εδώ και περίπου ένα μήνα προσπαθεί να περάσει και προς τα έξω ότι όλα τα αρνητικά είναι στο παρελθόν και πλέον έχουμε κάνει το βήμα εμπρός. Δηλαδή, τέλος πάντων. Okay. Και μέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο είναι και αυτό το ζήτημα. Ναι. Πρώτο, αν θα είναι ουσιαστικό, θα φανεί μέσα στον επόμενο καιρό. Ναι, απλά ξέρεις τι. Προσωπικά, ας πούμε, δεν μου αρέσει καθόλου που παρουσιάζεται τώρα αυτές τις μέρες ότι γίνεται χάρη και ότι ουσιαστικά χρησιμοποιούν τον ΠΑΟΚ για να, κάνουν, να φέρουν έτσι τον κόσμο του ΠΑΟΚ προς το μέρος τους και όλα αυτά. Απλά γι' αυτό σου λέω ότι γενικότερα το κλίμα ήταν θετικό κατά βάση. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, πέρασαν διάφορα στάδια. Ναι. Αλλά το γενικό ήταν θετικό, mm-hmm, ωραία, mm-hmm, για να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί νομίζω ότι όλους τους συμφέρει ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα νέο γήπεδο, να εκμεταλλευτεί την περιοχή, να δώσει ζωή, ακόμη περισσότερη ζωή στην περιοχή, να εξελιχθεί όλη η γύρω, σωστά, εκεί Τούμπα, μέχρι το κέντρο ουσιαστικά θα έχει αντίκτυπο όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, εκεί, γιατί Τούμπα που λέμε, δεν για την περιοχή. Ναι, ναι, δεν πρόκειται, ρε παιδί μου, για χάρη. Πρόκειται, mm-hmm, για κάτι που πρέπει να γίνει και okay, ξεκινάει ξανά τώρα. Ξανανοίγει ουσιαστικά το θέμα. Γιατί είχε λίγο καιρό που ουσιαστικά ήταν παγωμένο. Δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Ναι. Τώρα, αν όντως θα γίνει, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Ακριβώς. Απλά δεν θα γίνει και τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, δεν είναι ότι υπογράφουμε και τέλος. Ξεκινάμε την επόμενη μέρα. Έτσι, και επειδή ξαναλέω και το τονίζω, επειδή οι μέρες είναι τέτοιες και είναι όλοι εδώ οι κυβερνώντες και προφανώς και θα βρούνε βήμα να πούνε αυτά που θέλουν να περάσουν προς τον κόσμο, ήδη βρίσκουν. Ήδη βρίσκουν. Έτσι. Το τι ακούτε από αυτό που θα γίνει μπορεί να έχει μια απόσταση. Φιλτράρετε και μπορείτε να καταλάβετε μέσα από το φίλτρο του καθενός και από αυτά που μπορεί να φιλτράρει το τι λέει και τι εννοεί ο καθένας. Το ότι υπάρχει μια διάθεση, υπάρχει μια διάθεση. Έχουμε ώρα. Να πάμε για διάλειμμα. 18 δευτερόλεπτα πέρασαν με το 10.30 σύμφωνα με το ρολόι μου εδώ. Αλλά να πάμε στο διάλειμμα λοιπόν, οκ. Okay. Ναι, γιατί φοβάμαι να απογειωθεί με αυτό που φορά στο κεφάλι σου. Μην φύγει στο διάστημα κατευθείαν. Είναι λίγο περίεργο είναι η αλήθεια. Ναι, πολύ μικρό. Αναστασία. Είναι. Ρε. Πολύ μικρό. Πόσο πιο μεγάλο θέλει να είναι, Νίκο? Πολύ μικρό. Να ήταν διαστημόπλοιο, κανονικό. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μα. Πρώτη ώρα μαζί μα, αγάπη Γαβριλίδου, είναι η Στοίχημαν. Φυσικά, στοίχημαν.gr με τα παιχνίδια του Nations Link, το οποίο ξεκίνησε χθες. Ξεκίνησε, ναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι είναι. Όχι. Να ξέρεις ότι έχει καεί ο εγκεφαλός μου. Mm-hmm. Ακόμα και βίντεο είδα που εξηγούν live ζωντανά τι είναι. Αλλά πάλι. Και οι ίδιοι που το εξηγούσαν έλεγαν ότι ουσιαστικά. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη, ρε, πλέον, okay, αυτό το πράγμα. Okay. Okay. Έχει όμως πολλές επιλογές, έχει πολλούς αγώνες. Όλες οι μεγάλες εθνικές ομάδες παίζουν. Η Ελλάδα παίζει αύριο το βράδυ. Mm-hmm. Νομίζω στις 9. Αν και εγώ έτσι νομίζω. Έψιλον TV κανονικά. Mm-hmm. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, Νίκο Μασχοβίτη. Εδώ είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, έτσι, και δεν έχουμε πει ούτε μία λέξη. Έτσι, κάθε ασχολείται με την έκθεση. Με αυτό. Αυτό. Έχουμε θέματα. Γιατί όλοι κατά βάθος θέλετε να γίνετε πολιτικοί σε κάποια φάση. Θέλετε να σχολιάζετε την πολιτική, αυτό θέλετε. Έχουμε θέματα, έχουμε χαμό. Ναι. Δεν έχουμε βέβαια, γιατί η ησυχία επικρατεί λίγο. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά έχουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να τα πούμε όλα στην επόμενη μία μισή ώρα. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έτσι. Με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας και στην ομάδα μας. Κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Έτσι. Το pao24.com στο Libero 107,4. Στέλνετε εκεί και κάνουμε κουβέντα και ερωτήσεις και απαντήσεις και όλο αυτό το σκηνικό. Για να μάθετε πρώτοι εδώ και να ακούσετε πρώτοι εδώ. Πολύ σωστά. Και αποκαλύψεις. Πάρα πολύ. Και ωραία. Σοκ. Mm-hmm. Και... Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ορίστε. Δηλαδή λες. Για να πάμε στα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, τι πράγματα έχουμε να πούμε για τα του ΠΑΟΚ, εσύ αγάπη, δηλαδή. Αυτές οι μέρες που δεν έχει πρέπει να καταργηθούν οι διακοπές. Ναι. Ποιες διακοπές? Αυτό τις ναι, ρε φίλε. Εθνικές και τέτοια. Αυτό το πράγμα, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Κάνε το καλοκαίρι. Όχι, να μου πεις και το καλοκαίρι. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι. Τι να κάνεις, ρε. Ας καταργηθούν όλα αυτά τα παιχνίδια. Να μην δίνουν φιλικά, ρε παιδί μου. Να παίζουν όταν είναι οι διοργανώσεις. Τέλος. Καλεντάρι εθνικών ομάδων και όλα αυτά. Άσε τώρα. Τώρα καλεντάρι μιλάμε. Αυτό ομάδων, είναι τώρα, τυράνια γιατί... μια εβδομάδα. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, καλεντάρι εθνικών ομάδων. Ευτυχώς έχουμε έναν Νίκο Καρέλη να τον παρακολουθούμε λίγο. Το προλάβαμε χθες, το παίξαμε. Ναι, το προλάβαμε, ναι. Το παίξαμε. Να το παρακολουθούμε. Έκανε λίγο. Πολύ γύρα η φωτογραφία με την μπουλντόζα. Ναι.
Εντάξει, γύρισε πολύ. Εντυπωσιακή. Ναι, ναι. Και όχι μόνο εδώ, και εξωτερικό. Έχω να σου πω. Κάποιοι το συνδυάσαν με ένα άλλο γήπεδο στην πόλη. Δεν είναι υιοθετό. Να σου πω ότι το σκέφτηκα. Απλά ήθελα να κοροϊδέψουν το βλέπουμε εκείνη την ώρα. Αλλά λέω, μην ασχοληθεί, ρε παιδί μου. Ναι. Το σκέφτηκα κάπως έτσι. Ναι. Γιατί, οκ, okay, εντάξει. Καρέλης, λοιπόν. Εδώ είναι η Νίκο Μοσχοβίτη. Εκεί είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή, τώρα αυτές τις ημέρες. Πού άλλο να είναι. Καινούργιο πρόσωπο θα μου πεις. Είναι, πού να είναι. Καινούργιο πρόσωπο είναι. Σε φάση λίγο στη δικασία να σκεφτείς πώς θα μπει σιγά-σιγά. Να δούμε πώς είναι. Είναι καλά, καταρχάς. Το λέγαμε και χθες ότι έτσι κι αλλιώς και από προετοιμασία είναι και από αγώνα είναι. Από φυσική κατάσταση είναι στο ίδιο επίπεδο με την ομάδα. Μπαίνει και αυτός κανονικά. Προσαρμόστηκε εύκολα από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας και μέσα στην ομάδα. Προπονήσει, υπάρχουν διπλή σήμερα. Γιατί δεν προσαρμοστεί μωρέ, τώρα τα περισσότερα παιδιά, ειδικά οι Έλληνες μεταξύ τους. Προσαρμόζονται εύκολα, ναι. Ναι, και οι περισσότεροι έχουν και κάποιες σχέσεις καλές, ρε παιδί. Δηλαδή το βλέπεις και στα social media ότι και κουβέντες κάνουν και γενικότερα. Ναι, έχουν καλές σχέσεις και μέσα από τις εθνικές ομάδες και όλα αυτά. Okay. Σήμερα διπλή. Μία ναι. Το πρωί σε 9.30 και μία το απόγευμα σε 7.30. Mm-hmm. Σε 7, συγγνώμη. Οπότε εκεί ρίχνεται το βάρος, κυρίως στην δουλειά του Λουτσέσκου με τον παικτών σε πιο νορμάλ ρυθμούς πλέον. Γιατί εντάξει, μέχρι τώρα μιλούσαμε για προπονήσεις που ουσιαστικά ήταν προετοιμασία για αγώνες συνέχεια. Δύο προπονήσεις αγώνας, δύο-τρεις προπονήσεις αγώνας. Πλέον υπάρχουν δύο εβδομάδες που μπορεί να δουλέψει σε πιο νορμάλ ρυθμούς η ομάδα. Βέβαια, λείπουν αρκετοί. Mm-hmm. Είναι αρκετοί οι διεθνείς. Αλλά γίνεται δουλειά στη Μεσήμβρια. Το λέγαμε και χθες ότι επειδή ρωτούσαν αρκετοί, ο ΠΑΟΚ δεν φαίνεται ότι θα δώσει κάποιο φιλικό μέσα αυτό το διάστημα. Και νομίζω είναι και λογικό γιατί ο ΠΑΟΚ έδινε συνέχεια αγώνες. Τώρα είναι ευκαιρία λίγο και για αποφόρτιση παράλληλα και με τις προπονήσεις. Οπότε δύσκολα να υπάρξει κάτι μέσα από το Κυριακό. Mm-hmm. Έτσι θα το πάνε. Και από την επόμενη Τετάρτη σιγά σιγά επιστρέφουν και οι διεθνείς. Έτσι κι αλλιώς ο αγώνας με τον Όφη είναι Σάββατο. Οπότε με το που επιστρέψουν πάλι δύο προπονήσεις θα έχει και Παρασκευή αναχώρηση για Κρήτη. Ναι, και επίσης αυτές οι μέρες είναι ουσιαστικά μέρες έτσι μίνι προετοιμασίας, να το πω έτσι, ναι. Ή λίγο πιο αυξημένες εντάσεις προπονήσεις, γιατί πάλι από τα μέσα της άλλης εβδομάδας και μετά ξεκινάει μία σειρά αγώνων που έχει και ταξίδια και δίσου. Δηλαδή έχει να πάει και στην Κρήτη, θα παίξει με τη Τσέλσι στην Τούμπα, έχει να παίξει με την ΑΕΚ. Έχει να παίξει το Σέσμα Απόλλωνα Σμπίνης, θα θυμάμαι. Έχει Ολυμπιακό. Έχει Ολυμπιακό. Κάπου εκεί πάλι στα ανάμεσα είναι και το επόμενο παιχνίδι στο Europa League. Ναι, και βασικά όχι, έχει διακοπή μετά. Ναι, έχει πάλι τον Οκτώβριο άλλη μία. Και επιστρέφεις μετά με Απόλλωνα, Άρη, Παναθηναϊκό. Ναι. Γενικότερα, ο Οκτώβριος είναι ακόμη πιο δύσκολος νομίζω. Ναι. Το μόνο σου βατό παιχνίδι, το λέγαμε και χθες με τον Σταύρο, είναι στην Αθήνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και όλα τα υπόλοιπα είναι ένα και ένα. Ναι. Και σε πρωτάθλημα δηλαδή, και σε Ευρώπη. Μετά τη διακοπή θα ήταν το ιδανικό ξεκίνημα αν είχε καταφέρει να περάσει και την Μπενφίκα. Ναι. Γιατί θα είχε το 2-2 στην Ελλάδα. Έστω και δύσκολα και με τον Αστέρα και με τον Πανιόνιο, δηλαδή ό,τι θα είχε γίνει. Οπότε από την άλλη εβδομάδα και έπειτα, που ξεκινάει πάλι η διαδικασία των αγώνων και μάλιστα και με παιχνίδια και με εβδομάδα που έχει παιχνίδι ευρωπαϊκό και μάλιστα δεν είναι παιχνίδι ευρωπαϊκό, ξέρω εγώ, με τη Βίντι εντός έδρας. Που να πεις ότι είναι παιχνίδι που okay, είναι στα μέτρα σου. Είναι ένα πάρα πολύ επενδυτικό παιχνίδι. Εκείνο που έρχεται με τη Τσέλσι. Και καπάκι έρχεται η ΑΕΚ. Σε εκείνο το τετραήμερο, Πέμπτη με Κυριακή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντικό είναι με την επιστροφή της ομάδας από τη διακοπή να πάρει το μάτς στην Κρήτη. Ναι. Εύκολα, δύσκολα να πάρει το μάτς εκεί ώστε να έχει κάνει το 3-3. Και μετά να πάει στην εβδομάδα που θα έχει πρώτα τη Τσέλσι, ένα πάρα 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 πολύ επιτυχημένο παιχνίδι και καπάκι το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Τούμπα. Ουσιαστικά από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λίγο το rotation που θα γίνει στα τρία συγκεκριμένα σε πρώτη φάση, δηλαδή πώς θα πάει στην Κρήτη, μετά τι θα αλλάξει για την Τσέλσι και μετά ξανά την ΑΕΚ μετά από 2-3 μέρες. Mm-hmm. Πλέον θα είναι όλοι διαθέσιμοι, δηλαδή μιλάμε και για τον Βέρμπλουμ και για τον Καρέλη. Ο Ακπόμ θα έχει ακόμη περισσότερες προπονήσεις και πλέον είναι σε καλό επίπεδο. Το διαθέσιμοι είναι λίγο τέτοιο, έτσι. Είναι λίγο ερωτηματικό στη λογική
του πόσο θα είναι διαθέσιμο. Δηλαδή, α πούμε, ο Verbum δεν ξέρω αν σε πρώτη φάση θα είναι έτοιμο να βγάλει 90 λεπτά. Ξέρω εγώ. Αυτό ναι. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται. 60 ναι, 60-70. Διαθέσιμη για να μπορεί να, του, να πει ότι μπορώ να τον ξεκινήσω και μετά να κάνω διαχείριση στη, ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι. Ο Καρέλη έτσι κι αλλιώ ήταν σε φάση που έκανε προετοιμασία κανονικά. Άσχετα με το αν ήταν εκτός, ας πούμε, με την Genk. Αλλά το γεγονός ότι έκανε προετοιμασία προφανώς και τον βοηθάει, ναι, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Μπράβο. Το βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Ο Βέρμπουλ, επειδή ήταν εκτός για σχεδόν όλο το καλοκαίρι, αυτό το διάστημα είναι που κάνει τη δική του προετοιμασία και σιγά σιγά θα τον δούμε κανονικά, γιατί η εικόνα που είδαμε με τον Αστέρα Τρίπολης δεν νομίζω ότι είναι η εικόνα του Βέρμπλουμ. Ναι, συνδυάστηκε εκείνη η εικόνα και με το κακό διάστημα του ΠΑΟΚ και φάνηκε ακόμη περισσότερο, αλλά ούτε ο ίδιος ήταν, νομίζω δεν ήταν ούτε στο 30% σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, απήχε πολύ από την πραγματικότητα και το είχε πει ξεκάθαρα και ο Λουτσέσκου. Νομίζω ότι για αυτόν ειδικά είναι πολύ μεγάλο κέρδος αυτή η διακοπή, γιατί μπορεί να προσαρμοστεί και παραπάνω σε αυτά που θέλει ο Λουτσέσκου, αλλά και ο ίδιος να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο από πλευράς φυσικής κατάστασης και γενικότερα να είναι καλά σωματικά. Ναι. Γιατί εντάξει, μιλάμε και για ένα αρκετά βαρύ κορμί, σαν σωματοδομή, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο, θέλει λίγο παραπάνω χρόνο δηλαδή, σίγουρα. Νομίζω ότι το κέρδος γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο από αυτή τη διακοπή, δηλαδή είναι από τους τυχερούς. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, το πρόβλημα, μικρό πρόβλημα αυτές τις ημέρες έχει να κάνει με τον Γκίτσιου, που έχει υποστεί ένα διάστρεμα, είναι εκτός προπονήσεων. Μέχρι σήμερα, αύριο, από εντάξει, διάστρεμα, και μετά, δεν είναι κάτι. Θα μπει σιγά σιγά. Οπότε δεν υπάρχει θέμα και εκεί. Και εντάξει, στον ΠΑΟΚ φυσικά παρακολουθούν τους διεθνείς τι κάνουν με τις ομάδες τους. Σήμερα είναι να παίξει ο Πρίγιοβιτς, η Σερβία του Πρίγιοβιτς και η Ρουμανία του Τόσκα. Είναι αντίπαλοι. Πρωτού πάμε εκεί. Είναι πιθανό. Αυτό δεν τον έχουμε δει καθόλου ακόμα, έτσι, τον Τόσκα. Όχι. Νομίζω ότι στη σειρά των αγώνων που έρχεται θα πάρουμε εικόνα. Το λέγαμε εδώ και με τον Σταύρο και εγώ έτσι νομίζω ότι είναι πιο πολύ για πέμπτο στόπερ μου κάνει που παίζει και αριστερό μπακ παρά για αριστερό μπακ που παίζει και στόπερ. Νομίζω ότι παίζει και τις δύο θέσεις ως συγκεκριμένος. Απλά τα περισσότερα παιχνίδια του τη τελευταία διετία τα κάνει σε τριάδα. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι εγώ θέλω να το δούμε στόπερ, γιατί έτσι κι αλλιώς εκεί, αν δεν υπάρχει κάποιο θέμα τραυματισμού ή τιμωρίας, δύσκολα αλλάζουν οι δύο. Ναι. Δύσκολα. Ναι. Και είναι και αυτό το κομμάτι που λέγαμε και χθες, που έχει να κάνει με το Βιερίνε. Δηλαδή, μπροστά αριστερά έχει πολλούς ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει πολλούς. Και τώρα επίσης δημιουργείται το θέμα στο δεξί άκρο, με το Μάτος να λείπει, με την Τζέλση. Και είναι εκεί ερωτηματικό. Θα πάει ο Κίτσιου δεξιά. Ή θα πάει κανονικά, ή θα πάει ο Βιερίνια δεξιά και ο Τόσκα αριστερά. Παίζεται αυτό. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν αποκλείω και το Κρέσπο. Δεξιά το Κρέσπο. Ή αριστερά και το Βιερίνια δεξιά και ένα άλλο στόπερ, το Χατσερίδη για παράδειγμα. Μετά ρε Σινίκο όμως αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Το ξέρω. Και για το αλλά κάπως θα πρέπει να αλλάξει από τη στιγμή που. Δεν ξέρω και τι κατάσταση είναι. Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι με τον τρόπο τον οποίο αγωνίζει το ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ σημαντική στο κομμάτι της ανάπτυξης, της επίθεσης, της πίεσης οι δύο του μπακ και γι' αυτό παίζουν και τόσο ψηλά. Ναι. Ωραία. Προφανώς και ο Κίτσιου δεν είναι μάτος. Καλά, ναι. Σίγουρα. Ωραία. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, με τη Τσέλσι, για παράδειγμα, θα χρειάζεται το δεξιού σου μπακ να είναι ψηλά. Και αυτό και επίσης. Δεν νομίζω ότι θα είναι ψηλά. Επίσης, εκείνη η πλευρά της Τσέλσι έχει τον Αζάρ και τον Αλόνσο, ο οποίος Αλόνσο είναι χαφ. Ναι. Δηλαδή δεν τον λες αριστερό μπακ. Και ο άνθρωπος δίνει 10 ναι. assist στο παιχνίδι. Δίνει 10 assist δηλαδή. Και το πόδι του είναι μυρογνωμόνιο. Δηλαδή ναι. το να τους περιμένεις λίγο και να έχεις πιο αμυντικό πλάνο. Που έτσι θα πας λογικά. Ναι. Το πας και λίγο με πιο. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Πιο σκυλιά του πολέμου, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο Κίτσιου αυτά τα στοιχεία έχει στο παιχνίδι. Okay. Μπορεί να μην έχει ποιότητα. Ναι. Εντάξει. Αλλά μπορεί άμα θα βγει σε τελική φάση να στείλει την μπάλα όπου να είναι. Okay. Αλλά στο κομμάτι αμυντικό που μπορεί να το χρειαστεί πάρα πολύ στο μάτς με τη Τσέλσι, ναι. να είναι συνεπής. Κοίτα, έτσι όπως έχω στο μυαλό μου τον Λουτσέσκο και αυτά που μας έχει δείξει μέχρι τώρα, που είναι ένας προπονητής που θα πάει σε πρώτη φάση να κάνει τα κατανοητά και τα normal μες στην ομάδα του και από εκεί και πέρα θα αλλάξει κάτι, μου φαίνεται δύσκολο να πάει
Δεξιά Βιερίνια. Άρα υπάρχει αλλαγή στα αριστερά να πάει ο Κρέσπο. Άρα υπάρχει αλλαγή στα στόπερ να πάει ο Χατσαρίδης με τον Βαρέλα. Για ένα τέτοιο παιχνίδι. Και από εκεί πέρα και μεσοπιθετικά θα έχει πάλι αλλαγές. Ναι. Δεν ξέρω, το βρίσκω πολύ δύσκολο να γίνει. Δηλαδή ναι. Μου φαίνεται πιο νορμάλ να πας με Βιερίνια αριστερά κανονικά, Βαρέλα, Κρέσπο και Κίτσιο στα δεξιά. Απλά το θέμα είναι πώς έχει στο μυαλό τον Κίτσιο ο Λουτσέσκου. Ναι. Και πώς θα είναι και ο Κίτσιο μέχρι τότε. Μπορεί να τον έχει στο μυαλό του, ας πούμε, για πιο βατά παιχνίδια. Ναι. Δεν ξέρεις ακόμα. Δεν σου έχει θέλει, δείξει ας πούμε, ακόμα. Στο μυαλό του να ξεκουράσει τον Μάτωση, για παράδειγμα. Να είναι τιμωρημένος ο Μάτωση και από τα τέσσερα μάτς που ακολουθούν να μην παίξει, ξέρω εγώ, με το Λεβαδιακό, λέω ένα παράδειγμα, και την Λαμία. Επειδή είναι μια θέση που ακόμα δεν έχουμε δει αλλαγή, δηλαδή ο Μάτωση τα έχει πάρει όλα τα παιχνίδια. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι δεν έβγαινε ποτέ έτσι. Ναι. Οπότε δεν υπήρχε άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει στο μυαλό σου, να είσαι σίγουρο αυτή τη στιγμή, 2-3 εβδομάδες πριν, ότι θα γίνει αυτό. Εμείς λέμε απλά τα σενάρια. Okay. Ναι. Απλά με βάση το πώς λειτουργεί ο Λουτσέσκου, μου φαίνεται δύσκολο να γίνει τριπλή αλλαγή. Ακόμα και φυσικά, διπλή μου φαίνεται δύσκολο. Και φυσικά εννοείται, επειδή οι συναστρίες πάντα κάθονται πάνω από το ΠΑΟΚ, έκανε τη βλακή ο Μάτος σε τελειωμένο παιχνίδι με την Μπενφίκα και πρώτο μάτς είναι με τη Τσέλσι του. Φυσικά. Και δεν το λέγαμε, όλα από τη στιγμή ότι θα σου τύχει το χειρότερο παιχνίδι. Εννοείται. Δηλαδή χάθηκε να παίξουμε με τη Βίντι, λέω ένα παράδειγμα, ή με την, ξέρω εγώ, την Πάτε. Ναι. Ναι, έπρεπε να είναι η Τσέλσι στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί εννοείται όλες οι συναστρίες πάντα μαζεύονται πάνω από τη Τούμπα. Είναι γνωστό αυτό. Και μάλιστα κόκκινη κάρτα. Και χαζή κόκκινη κάρτα. Δηλαδή να πεις ότι έκοψε μια κόντρα επίθεση στο 1-1. Χρήση, λέω ένα παράδειγμα. Πούμε. Θυσιάστηκε, οκ. Okay. Αλλά τώρα στο 1-4 δεν ήταν τότε. Είχε βάλει και νομίζω που με ένα τέτοιο χαζό τρόπο. Φυσικά εννοείται. Ο Θεός θα φέρνει όλα μπροστά σου. Και βγάλε τώρα. Ακριβώς είναι μακρινό, είναι η αλήθεια. Εντάξει, τουλάχιστον είναι αυτή η ποδοσφαιρική συζήτηση που μας λείπει αυτές τις μέρες. Ναι, σίγουρα. Ναι. Θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, από την επόμενη εβδομάδα και μετά, νομίζω. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεσοεπιθετικά το τι θα γίνει. Mm-hmm. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το Verblum, γιατί το λέγαμε κιόλας ότι όταν ο Σουηδός φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο, στο επιθυμητό, δεν νομίζω ότι βγαίνει από την δεκάδα εύκολα. Δηλαδή είναι εκεί με Μαουρίσιο, νομίζω, κλειδώνει. Μαουρίσιο κλειδώνει. Θα δούμε πώς θα είναι. Θα δούμε, Νίκο Μοσχοβίτη, πώς είναι το. Γκρινιάζει, μουρμουρίζει. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Μαουρίσιο σαν παίχτης. Πάρα πολύ. Βασικά τον θεωρώ. Θεωρώ ότι στην καλή του μέρα ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει πάρα πολύ. Μαζί, που είναι ήδη μια καλή ομάδα και έχει μια πολύ καλή λειτουργία. Στην καλή μέρα του Μαουρίσιο ανεβαίνει πάρα πολύ. Απλά ο τρόπος που αγωνίζει το Μαουρίσιο, ρε παιδί μου. Λες ότι πηγαίνει έναν ρυθμό. Δεν τον ανεβάζει το ρυθμό αυτόν. Προφανώς και έχει να κάνει και με οδηγίες από τον Λουτσέσκου, εννοείται. Αλλά είναι κάποιες φάσεις που τον θέλω να παίρνει παραπάνω από το βουλία. Το έχει. Το ξέρεις ότι το έχει. Το να πάρει λίγα μέτρα παραπάνω, να βγει λίγο πιο πολύ σε τελική κατάσταση και όλα αυτά. Γι' αυτό, νομίζω ότι είναι όχι καταλήτης, ρε παιδί μου, για τον ΠΑΟΚ, αλλά πραγματικά όταν είναι καλά, ανεβαίνει πολύ περισσότερο μια ήδη καλή ομάδα. Ναι. Απλά νομίζω ότι ο Μαουρίσιο προσπαθεί να κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που χρειάζεται να κάνει. Εγώ νομίζω ότι κάνει λιγότερα από αυτά που χρειάζεται να κάνει. Εγώ νομίζω ότι κάνει παραπάνω. Και ότι χάνει εκεί και από δυνάμεις και από τρεξίματα και γενικότερα από ανάσες. Εντάξει, για τον Μαουρίσιο επίσης, επειδή λέμε τώρα για τον Βραζιλιάνο και μας μείνει και η εικόνα λίγο με την Μπενφίκα τελευταία. Και ο Μαουρίσιο έβγαλε 8-90 λεπτά. Ναι. 8. Έπαιξε κανονικά. Σε όλα δεν έπαιξε. Ναι. Ναι. Στην αρχή τη σεζόν. Και 7 να είναι. Ναι. Ωραία. Ναι, γιατί με τον Αστέρα δεν είχε παίξει. Δεν έπαιζε ο Σάχοφ. Okay. Όχι. Με τον Αστέρα μαζί παίζανε. Μαουρίσιο Σάχοφ. Ο Κάνιας δεν έπαιζε. Ο Κάνιας δεν έπαιξε. Okay. Λοιπόν, είναι αρχή τη σεζόν. Προφανώς και δεν μπορείς σε παιχνίδια τόσο μεγάλη ένταση στο Champions League να είσαι πάντα στο 7-8. Οκ. Okay. Νορμάλ είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Απλά ο συγκεκριμένος είναι. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Μπορώ να κάνω λάθος. Ότι όταν είναι καλά, βγαίνει πολύ καλά σε όλη την ομάδα αυτό. Ναι. Επίσης και ο Μαουρίσιο είναι βαρύ κορμί, έτσι. Ναι, δηλαδή, το και γρήγορο. Ναι, εννοώ ότι είναι από τους παίκτες που θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο ξεκίνημα της σεζόν για να βρουν το ρυθμό τους. Ας πούμε, έτσι είναι και ο Πρίγιοβιτς, αλλά ο Πρίγιοβιτς, επειδή είναι στην κορυφή, δεν θέλει τόσο τρεξίματα. Ναι, ναι, κοίταξε, και για αυτό το λόγο κιόλας, συλλογική ότι είχες το μεγάλο στόχο της εισόδου στους ομίλους Champions League. Τέλος πάντων, είχες στο μυαλό σου θα παίξεις 6 παιχνίδια Champions League για να φτάσεις μέχρι τους ομίλους, γιατί όντως ήταν στόχος. Γι' αυτό το λόγο και όλα η προετοιμασία που έγινε ήταν ουσιαστικά προετοιμασία για τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Όχι προετοιμασία για τη σεζόν. Ναι. Δεν είχε ξέρω εγώ, χιλιόμετρα κάθε μέρα. Ναι, δεν είναι ότι πιέστηκαν. Ήταν λίγες οι προπονήσεις με μεγάλη ένταση και πολύ περισσότερες αυτές με τακτική.
Γιατί είχες αυτά τα παιχνίδια μπροστά σου. Λογικό. Και αυτό το στόχο. Έτσι, οπότε, γνωρίζοντας και ότι είσαι και τέτοια κορμιά όπως λέμε, ο Μαουρίσιο, ξέρω εγώ. Ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ, ο Πρίγιοβ. Ο Πρίγιοβ, χωρίς προετοιμασία. Πρίγιοβ, ναι. Ο Μπίσεσβαρ, γενικότερα το ίδιο. Και ο Βάρελ, εντάξει, είναι πιο, παρότι είναι ψηλός και τέτοια, μου κάνει για πολύ πιο αθλητικός, ναι, από τους περισσότερους. Τέλος πάντων, είχες αυτό το πράγμα στο μέλλον σου. Τώρα είναι μια ευκαιρία λίγο να ανεβούν οι εντάσεις. Αυτές τις μέρες, όχι τώρα όλες τις δύο εβδομάδες. Αυτές τις μέρες ουσιαστικά. Για Τρίτη που θα είναι συγκεκριμένο group. Ακριβώς. Για την επόμενη σειρά αγώνων που έρχεται, μέχρι πάλι διακοπή που είναι κάπου τον Οκτώβριο, δεν είναι. Ναι. Που έρχεται ξανά. Και νομίζω έχει και Νοέμβριο διακοπή. Με αυτό το Nations League. Κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου χθες. Νοέμβριο, δεν ξέρω. Μια μικρή. Είναι αρχές Οκτώβριο τώρα. Σίγουρα κάθε χρόνο είχε. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αυτό το θυμάμαι και εγώ. Αρχές Σεπτεμβρίου και εκεί μέσα Οκτωβρίου. Νομίζω φέτος με το Nations League κάπου έχει και τον Νοέμβριο. Και επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και στην επίθεση. Δηλαδή από εδώ και πέρα ουσιαστικά μπαίνεις στη δικασία να συζητάς ποιος θα μπει, ποιος θα βγει. Το λέγαμε και χθες. Θα... Μετά επίθεση έχεις Καρέλη. Νομίζω ότι ας πούμε στην Κρήτη, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό μου φαίνεται αρκετά πιθανό να παίξει ο Ακπομ κορυφή. Αυτό. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αρκετά πιθανό. Ακολουθεί Chelsea και ΑΕΚ, στη Τούμπα, Πρίγιοβιτς, ναι, οκ. Okay. Ναι. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο Πρίγιοβιτς πάλι είναι στην εθνική ομάδα. Παίξει, δεν παίξει, είναι στη διαδικασία προπονήσεων, αγώνων, μετακινήσεων και όλα αυτά. Ναι. Και ακολουθεί εβδομάδα με τρία μάτς, 8 μέρες. Και τα δύο είναι με Chelsea και την ΑΕΚ. Είναι ουσιαστικά η μόνη ευκαιρία για τον Λουτσέσκο να του δώσει ανάσες και από την άλλη να μπει. Νομίζω ότι έχει ανάγκη. Είναι. Έτσι νομίζω. Να μπει και ο Ακπόμα απ' την άλλη, που και αυτός πρέπει σιγά σιγά να πάρει και περισσότερο χρόνο με την ομάδα. Ναι. Με τον Πανιόνιο στα. Πόσα λεπτά, 30, πολλά λέω. 25. Ναι, στα 25 λεπτά που έπαιξε, γιατί τα προηγούμενα συμμετοχές του ήταν δίλεπτα και τίλεπτα, έτσι δεν μπορεί να έχει εικόνα. Στα 25 λεπτά. Πέτυχε και ένα γκολ. 17 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά περάσαμε. Πέτυχε ένα γκολ που δεν μέτρησε και γενικά η εικόνα του ήταν καλή. Ναι. Ήταν καλή. Λοιπόν. Επειδή εδώ ο ΙΤ μας φωνάζει να κάνουμε διακοπή, ωραία, να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Και έχουμε Νίκο Μοσχοβίτη ΔΕΘ, ναι. Έχουμε και περίπτερο ΠΑΟΚ φυσικά, mm-hmm, για μία ακόμη χρονιά. Ναι. Το ΠΑΟΚ FC Mobile Store θα είναι εκεί. Ωραία. Την 5η 13 του μήνα και το Σάββατο 15 του μήνα θα υπάρχουν εκεί και παίκτες της ομάδας στις 9 και στις 3. Όχι, σε 9 και στη 1 αντίστοιχα, για να βρεθούν εκεί μαζί με τον κόσμο, να βγουν φωτογραφίες, να υπογράψουν αυτόγραφα. Πολύ ωραία. Κυρίως σε αυτά είναι μια καλή ευκαιρία για τους μικρούς φίλους του ΠΑΟΚ να δούνε τους αγαπημένους τους παίκτες. Οπότε, Πέμπτη και Σάββατο θα έχουν την ευκαιρία να τους δουν εκεί. Mm-hmm. Φυσικά, το ΠΑΟΚ FC Mobile Store θα είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ. Θυμίζουμε ότι η ΔΕΘ λειτουργεί Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Mm-hmm. Οπότε μπορείτε όλες αυτές τις ημέρες να πηγαίνετε εκεί. Έχει τις φανέλες, έχει διάφορα κασκόλ, λάβαρα του ΠΑΟΚ, έχει αντικείμενα, πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να προμηθευτείτε από εκεί. Καλή ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ ενημερώνει φυσικά και το μεταφέρουμε κι εμείς. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Πηγαίνοντας λίγο στα των διεθνών. Να ξέρεις, είπα πριν, τώρα που το είπες αυτό, ότι παίζει σήμερα η Σερβία και η Ρουμανία μαζί. Δεν παίζουν σήμερα. Παίζει κάθε μία ξεχωριστά, δεν παίζουν μαζί. Α, okay, παίζουν μαζί, εννοείς την ημέρα, ρε, εσύ, αγάπη, το κατάλαβα. Ναι, ρε, παιδί μου, αυτό. Ναι. Απλά επειδή μου έστειλε και ένα μήνυμα ένας φίλος, με έκραξε λίγο. Ναι, okay. Ειδικό στο στοίχημα που τα ήξερε φυσικά τα παιχνίδια πριν από μένα. Ναι. Ωραία. Παίζουν και οι δύο σήμερα, δηλαδή η Σερβία του Πρίγιοβιτς και η Ρουμανία του Τόσκα. Αλλά ξεχωριστά, η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία στο Vilnius. Αυτό είναι στο πλαίσιο του Nations League. Ναι. Okay. Και η Ρουμανία υποδέχεται στο Πλοέστι το Μαυροβούνιο. Μάλιστα. Τώρα, αυτή τώρα τι είναι, League B, League Σέντι είναι στο Nations League, γιατί είναι κάπως έτσι χωρισμένες τάχα οι δυναμικότητες ή κάτι τέτοια. Λέει εδώ ο συνάδελφος στο ΠΑΟΚ 24, ότι οι δύο αγώνες εντάσσονται στο τέταρτο group. Ναι. Δυναμικότητας της νέας διοργάνωσης της UEFA. Ναι, ναι. Άρα τώρα αυτή είναι πιο κάτω από την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Γιατί ρε, εσύ χθες διάβαζα ότι η Ελλάδα είναι στο τρίτο, ναι, αλλά ακούστηκε κάπου εδώ ότι είναι και στο δεύτερο. Νομίζω στο τρίτο είναι. Και εγώ στο τρίτο ξέρω. Έτσι νομίζω. Και το έλεγα κιόλας, ήμουν σίγουρη. Πήρε το μάτι μου ότι είναι στο τρίτο. Ναι. Τώρα αυτές οι δύο είναι στο τέταρτο. Όχι. League C λέει εδώ που το έχω ανοιχτό. Εσύ ποιο για League A.
έχει σήμερα Ιταλία-Πολωνία. League B έχει Τουρκία-Ρωσία. Ναι. League C έχει Αλβανία-Ισραήλ. Ναι. Λιθουανία-Σερβία και Ρουμανία-Μαυροβούνιο. Και League D έχει Αζερμπαϊτζάν-Κόσοβο και νησιά Φερόε-Μάλτα. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή, έλεος με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δηλαδή τώρα εμείς πρέπει να βάλουμε τρίτο. Λες. Το έτσι το έχει. Εδώ είναι το συγκεκριμένο είναι αξιόπιστο. Ναι. Το συγκεκριμένο, οκ. Okay. Χθες είχε παιχνίδι για το... Ήταν για Nations League αυτό τώρα, ναι, ή ήταν ναι, ναι, όλα αυτά είναι. Ωραία. Χθες λοιπόν έπαιζε και η Ουκρανία με τη Τσεχία, στην έδρα της Τσεχίας. 1-1 ήρθαν, θυμάμαι καλά το παιχνίδι. Ο Χατσερίδης, ναι, ήταν στην αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκε. Έπαιξαν ο Ρακίτσκι. Α, έχει και ενημέρωση για το... Ναι, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Θα το μεταφέρουμε σε λίγο, θα το μεταφέρουμε σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα ότι η Ουκρανία χθες έπαιζε με τη Τσεχία. Δεν αγωνίστηκε ο Χατσερίδης, ήταν στο πάγκο. Έπαιξαν οι δύο στόπερ της Αχτάρ, ο Ρακίτσκι και ο... Μου διαφεύγει το όνομα του άλλου. Δεν αγωνίστηκε ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Κάτσε να δούμε πότε έχουν ξανά υποχρέωση αυτοί. Νομίζω ότι έχουν και ένα ακόμα μάτς. Είχε και ένα βίντεο ο Σάκοφ που έβλεπε το μάτς και πανηγύριζε για την Ουκρανία. Ναι, δεν ήθελα να το αναφέρω, αλλά πετάχτηκε το είπες. Γιατί ναι, ρε, δεν ήθελα να το αναφέρω. Ναι, ήταν λίγο γραφικό. 1-2 και Ουκρανία, ρε ψεύτη, τι 1-1. Έκανα ανατροπή στο 93, ο Ζιντσέγκο έβαλε δεύτερο γκολ. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, βλέπεις τον Σάκοφ έτσι όπως τον έχουμε. Τον βλέπουμε γενικότερα σε διάφορα πράγματα της ομάδας, ναι. Και νομίζω ότι είναι ο νορμάλ ο άνθρωπος, κρύο αίμα και όλα αυτά. Και αν τον δεις εκτός, πίσω από τα φώτα, ρε παιδί μου, πώς ναι. Λειτουργεί έξω από τις προπονήσεις, είναι άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Το είχαμε δει πέρσι και στην εκδήλωση της ομάδας. Είχε πάρει μικρόφωνο, τραγουδούσε από εδώ, από εκεί, χοροπηδούσε. Εντάξει, το ναι. Άνθρωπος είναι μια θεότητα. Η Ουκρανία τώρα παίζει, Νίκο Μοσχοβίτης. Αύριο, βλέπω Κυριακή 4 η ώρα Ουκρανία-Σλοβακία. Σωστά τα λέω. Ναι, Ρόμπερτ Μακ. Ο οποίος Μακ και αυτός δεν έπαιξε χθες με τη Σλοβακία από ό,τι είδα. Okay. Και ναι, αυτό που σου έλεγα. Έχει μετά. Πες το, Οκτώβριο, 10 Οκτωβρίου και 16. Βλέπω τώρα ένα παιχνίδι χαρακτηριστικά για την Ουκρανία. Και μετά έχει πάλι Νοέμβριο, 16 Νοεμβρίου και 20 Νοεμβρίου παιχνίδι. Οπότε και τον Νοέμβριο έχει διακοπεί. Μάλιστα. Ξανά. Θαυμάσαι. Λοιπόν, οπότε ο Πρίγιοβιτς είναι να παίξει σήμερα. Οι Σέρβοι γράφουν ότι έχει δοκιμαστεί σε αυτά που προετοιμάζει ο προπονητής ο Σέρβος. Mm-hmm. Τώρα δεν το σου πω, και στο παγκόσμιο κύπελλο σε κάθε αγώνα τον ετοίμαζε, αλλά τελικά δεν τον έβαλε. Εκεί είχε ρε, έπρεπε να βάλει τον Μίτροβιτς τώρα που τον πιστεύω ότι θα γίνει διαχείριση τώρα και με αυτούς. Ναι. Δηλαδή στο ένα να παίξει ο Μίτροβιτς, το άλλο να παίξει ο Πρίγιοβιτς, κάπως έτσι. Okay. Λοιπόν, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εισιτήρια του αγώνα με τον Όφη, επειδή υπάρχει. Έτσι, επίσημη ενημέρωση. Τελικά ο ΠΑΟΚ, αφού έκανε μία σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο και οι άνθρωποι της ασφάλειας της ΠΑΕ, ζήτησε εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το σκεπτικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει έτσι μια μεγάλη μάζα φίλων του ΠΑΟΚ στην Κρήτη, η οποία είναι και πολύ έτσι ενεργή εκεί στις περιοχές της Κρήτης. Και στον ΠΑΟΚ σκέφτηκαν ότι θα ήταν σαν τιμωρία για αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν πολλές φορές την ευκαιρία να δουν τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο να έρχεσαι κάθε δύο εβδομάδες Θεσσαλονίκη από την Κρήτη. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι συνδυάζεται αυτό το παιχνίδι με έναν αντίπαλο τέτοιο όπως είναι ο Όφη, που ξέρουμε ότι οι δύο πλευρές, οι οπαδοί τέλος πάντων των δύο ομάδων έχουν και πολύ καλές σχέσεις, οδήγησε αυτή την απόφαση. Αρχικά υπήρχε η σκέψη να μην ζητήσουν εισιτήρια στην πρώτη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης τέλος πάντων αυτού του αγώνα, αλλά σήμερα έχει την ενημέρωση ότι τελικά ο ΠΑΟΚ ζητά εισιτήρια και αναμένεται να έχει κόσμο και σε αυτό το παιχνίδι στο γιατί κουλέ με τον Όφη. Δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει εντύπωση αυτή η απόφαση. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν ήταν με κάποιον άλλον αντίπαλο, κάποια άλλη έδρα πιο εχθρική τέλος πάντων, okay. Αλλά επειδή μιλάμε για το Ηράκλειο, μιλάμε για τον Όφη, μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν πολύ καλές σχέσεις και οι οπαδοί των δύο ομάδων εκεί στο Ηράκλειο έχουν πολύ καλές σχέσεις, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να πάρει εισιτήρια και να έχει κόσμο μαζί του σε μια έδρα η οποία, όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολη. Είτε είναι φιλική είτε είναι εχθρική. Είναι ένα μικρό γήπεδο
με τις κερκίδες πάρα πολύ κοντά. Με τον Όφι να έχει ξεκινήσει καλά, θα πω εγώ, άσχετα να έχασε στο Αγρίνιο, έχοντας δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Πανιόνιο και Πανετολικό. Και ο Όφι, επειδή θα παίξει το πρώτο παιχνίδι στην Έρωτο μετά την επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα, και μάλιστα με τον ΠΑΟΚ, από τις πιο εμπορικές ομάδες της Σούπερ Λίγκ, προφανώς και θα έχει ένα, αν όχι κατάμεστο γήπεδο, με πολύ κόσμο. Που okay, μπορεί να μην έχει την ατμόσφαιρα σε άλλα γήπεδα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, την πολύ εχθρική, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πάνε για να χάσουν. Έτσι. Οπότε και με αυτό το σκεπτικό, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να έχει κόσμο σε αυτό το παιχνίδι με τον Όφι. Στο μάτσο του ερχόμενου, του άλλου μάλλον, Σαββάτου, στο Γεντί Κουλέ. Έτσι είναι η τελευταία ενημέρωση. Πριν από λίγο ήρθε αυτή η ενημέρωση για το παιχνίδι με τον Όφι. Τη μεταφέρουμε, γιατί ξαναλέω, θα μου έκανε λίγο εντύπωση να πήγαινε ο ΠΑΟΚ στην Κρήτη για να παίξει στην έδρα του Όφι χωρίς δικό του κόσμο. Πάρθηκε αυτή η απόφαση, προφανώς και είναι κάτι που συζητήθηκε και αναλύθηκε μετά από όσα γίνανε μετά από το περιστατικό που έγινε στη Νέα Σμύρνη, που σίγουρα έφερε εκνευρισμό, έφερε νεύρα, έφερε αντίδραση, έτσι, και από πλευρά Ιβάν Σαββίδη, προφανώς. Ήταν μια απόφαση λίγο πιο σύνθετη σε σχέση με άλλες φορές. Πάρθηκε, αν και αρχικά φαινόταν ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, τελικά ο ΠΑΟΚ ζητάει στήρια για το μάτς με τον Όφι. Δεν νομίζω ότι ο Όφι θα έχει κάποιο θέμα να δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό που δίνει, τέλος πάντων, στους φιλοξενούμενους. Τώρα, κοίτα, προφανώς μεταξύ των δύο ομάδων θα υπάρχει και μια πρόβλεψη ώστε να τηρηθούν όλα τα μέτρα και ακόμη περισσότερα μέτρα για να μην συμβεί το παραμικρό. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, στον ΠΑΟΚ φοβούνται πάρα πολύ οι προβοκάτσια γενικότερα σε όλα τα επόμενα παιχνίδια και κυρίως σε αυτό. Γιατί ακολουθούν μεγάλα εντός έδρας παιχνίδια, με την ΑΕΚ πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Εκεί είναι που κινδυνεύει ουσιαστικά. Και προφανώς και θα υπάρχει μια σειρά επαφών των δύο ομάδων για να κυλήσουν όλα ομαλά, να υπάρχουν όλες προβλέψεις για να μην συμβεί το παραμικρό. Και δεν ξέρω αν αυτό θα ισχύσει και για τα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, σε έδρες που θα μπορούσε να υπάρχει κόσμος. Ας πούμε, λέγαμε για το παιχνίδι των Απόλλωνα Σμύρνης. Νομίζω ότι αυτό θα έχει να κάνει ανάλογα με το πώς θα πάει η ομάδα μέχρι τότε, το πώς θα πάνε τα πράγματα και στην Κρήτη σε πρώτη φάση. Και από εκεί και πέρα, αγώνα με αγώνα, τι απόφαση θα πάρει ο ΠΑΟΚ για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει. Ναι, οκ. Okay. Θα το δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει. Υπάρχουν σκέψεις στον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, να τοποθετηθεί δείκτη και στα επίσημα. Υπάρχει μια πρώτη σκέψη προς το παρόν. Δεν είναι σίγουρο. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει κιόλας. Ναι. Για να μην έχουμε τα περσινά. Και γενικότερα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για εκείνο το παιχνίδι από τώρα κιόλας και πολλές συζητήσεις για να είναι έτοιμα όλα και πραγματικά και εκεί να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για την ομάδα. Γιατί παρότι θα είναι τέταρτη αγωνιστική αυτό το παιχνίδι, το κλίμα, ειδικά εκείνη την εβδομάδα, πιθανολογώ ότι θα. Βέβαια είναι καλό που έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι και η ΑΕΚ. Η Ματσάμπιονς Λιγκ εκείνη την εβδομάδα. Μου είχε πει η ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική, θυμάσαι. Πρώτη αγωνιστική. Δεν θυμάμαι. Με Μπάγερν πρέπει να παίζει, γιατί νομίζω ότι η Μπενφίκα παίζει με Άγιαξ. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω με Άγιαξ ΑΕΚ. Μεγάλη επιτυχία, αγαπητέ Βελίδη. Ναι, 8 παρα 5. Τετάρτη. Ναι. Άγιαξ ΑΕΚ. Α, θα έχει και ταξίδι δηλαδή και παιχνίδι. Πολύ επενδυτικό. Ωραία. Ναι, καλό είναι αυτό. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Καλό θα είναι, αλλά κοίτα, η δουλειά θα γίνει όπως και να έχει από εκείνη την πλευρά με τη δημιουργία κλίματος και όλο το προηγούμενο διάστημα, ανεξάρτητα από το αν θα έχει ευρωπαϊκό ή όχι. Και επειδή είδαμε ότι έτσι κι αλλιώς η σεζόν ξεκίνησε με πάρα πολλά πράγματα, έχουμε ήδη δει αρκετά, δεν αποκλείεται να το κυνηγήσουν και τότε και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν καταστάσεις πριν από το παιχνίδι. Mm-hmm. Είτε είναι νωρίς, τέταρτη αγωνιστική, είτε ήταν πιο μετά. Ναι. Μιας που μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, και επειδή το κομμάτι της διαιτησίας, όπως καταλαβαίνετε, μας απασχολεί κάθε μέρα, μετά τη διακοπή ακολουθεί μια σειρά ντέρμπι. Δηλαδή, έχει τέταρτη αγωνιστική το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, την επόμενη ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Καρασκάκη να παίξει με τον Ολυμπιακό, και την έκτη αγωνιστική ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Επειδή το κομμάτι της διαιτησίας, όπως καταλαβαίνετε, απασχολεί πάρα πολύ και ειδικά παρασκηνιακά, κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται,
Βλέπω πως προκύπτει τώρα μέσα από ρεπορτάζ, μέσα από κύκλους, μέσα από διαρροές, ότι σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχει ξένος διαιτητής. Στη λογική του περσινού τελικού του κυπέλου με τον Ισπανό τον Μπορμπαλάν. Τον Μπορμπαλάν, μπράβο. Δεν ξέρω κάτι θα γίνει πράξη. Απλά το αναφέρω γιατί βλέπω ότι γράφεται στην Αθήνα και προφανώς κάτι τέτοιο δεν βγαίνει από το μυαλό αυτού που το γράφει. Προφανώς και υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση. Θα δούμε αν θα γίνει. Η αλήθεια είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ξένους διαιτητές δεν έχει διαψευστεί ή τέλος πάντων απορριχθεί από κανέναν. Από τη στιγμή που στον περσινό τελικό δεν υπήρχε παραμικρή κουβέντα για τη διαιτησία, βέβαια με την εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει εικόνα, κουβέντα για τη διαιτησία, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος και δεν υπήρχε οποιαδήποτε φάση αμφισβήτησης. Από τη στιγμή λοιπόν που έγινε πέρσι, που έγινε η αρχή με την παρουσία του Ισπανού στον τελικό του κυπέλου, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ξαναδούμε κάποιον τύπου Μπορμπαλάν στο και σε ντέρμπι, ας πούμε, του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα βλέπω ότι γράφεται σιγά σιγά στην Αθήνα, σαν σκέψη τέλος πάντων. Συγκεκριμένα σε ένα ρεπορτάζ που διαβάζω εδώ, δεν γράφεται απλά σαν σκέψη. Γράφεται σαν ηλυμένη απόφαση από τον Περέιρα. Απλά ξέρω κατά πόσο Περέιρα θα πάρει ή μάλλον θα τον αφήσουν να πάρει μια τέτοια απόφαση. Μπορεί να την έχει στο μυαλό του. Okay. Αλλά επειδή έχουμε μεταφέρει τις προηγούμενες ημέρες τι ακριβώς συμβαίνει στην ΚΕΔ με τον Τριτσόνι, με τον Τσαχιλίδη και με όλους αυτούς, ξέρω κατά πόσο θα πάρει μια τέτοια απόφαση. Ο Περέιρα θα τον αφήσουν να πάρει μια τέτοια απόφαση. Γιατί ξαναλέω ότι είναι γνωστό ότι ποιος θέλει ξένους διαιτητές, ποιος θέλει VAR και είναι γνωστό ποιος δεν τα θέλει αυτά. Είναι επίσης γνωστό και εκπεφρασμένο από τον ΠΑΟΚ, εκπεφρασμένη μάλλον διάθεσή του για το VAR, είναι γνωστό ότι όλοι οι άλλοι ούτε καν αναφέρονται. Και μάλιστα όταν υπάρχουν και κείμενα για VAR, υπάρχουν και ολόκληρες αντιδράσεις. Έτσι. Τα λέμε γιατί τα μάτσα έρχονται, δεν είναι μακριά. Μπορεί να υπάρχει διακοπή τώρα, αλλά τα πρώτα μεγάλα μάτσα σεζόν έρχονται. Θα είναι μέσα στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα πρώτα μεγάλα ντέρμπι. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουν ρόλο στην πορεία, στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Και επειδή ήδη έχει ξεκινήσει, όλοι βλέπουμε το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη διαιτησία. Και μιλάμε για Σεπτέμβριο, για δύο πρώτες αγωνιστικές. Δεν μιλάμε για τελευταίες αγωνιστικές. Αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση για να μην γίνουν ανάλογα πράγματα. Γιατί ο στόχος εξ αρχής ήταν ένας. Να μην πάω πίσω. Ήταν ολοφάνερο. Να μην πάω 4 βαθμούς πίσω το ξεκίνημα και να κυνηγάει από την αρχή. Και θα πρέπει να κάνει πάλι. Πώς νίκησε κανένα πέρσι. Δεν θυμάμαι συνεχόμενες. Το σερί. Ναι. Να πρέπει να κάνει πόσες συνεχόμενες νίκες για να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που έγινε πέρσι δεν ήταν φυσιολογικό. Ναι, δεν γίνεται πάλι να κερδίζεις παντού. Να παίζεις υπό πίεση και ακριβώς, με το μαχαίρι και να είσαι διαρκώς ότι πρέπει να κερδίσει, πρέπει να κερδίσει. Προφανώς και πρέπει να κερδίσει, το συζητάμε. Αλλά καμιά ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει 30 μάτς σεζόν. Ναι. Και μια ομάδα που μιλάμε ότι είμαστε 7 Σεπτέμβρη και έχει δώσει ήδη 6 τελικούς στην Ευρώπη. Mm-hmm. Με υπερπροσπάθεια σε όλους τους αγώνες και 2 στο πρωτάθλημα, στους οποίους η διαχείριση προσπαθούσε να είναι όσο δυνατόν καλύτερη από τον Λουτσέσκου, γιατί ήταν ανάμεσα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Mm-hmm. Και από πλευράς διαιτησίας, στο ένα παιχνίδι προσπαθήσανε όλοι να το ρίξουν πάνω σου για ένα πέναλτι που πήρε ο Πρίγιοβιτς, κλείνοντας τα μάτια σε άλλες φάσεις που, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να παίζει με παίκτη παραπάνω για το μισό αγώνα. Mm-hmm. Και στο δεύτερο παιχνίδι σου ακυρώνει κανονικό γκολ στα τελειώματα, που για πολλούς, ξέρεις, σου λένε εντάξει, είχε κριθεί, ήταν 1-0. Ναι, δεν είχε κριθεί, γιατί ο Πανιώνιος χάνει μεγάλη φάση στο τέλος για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Αν σου κάνει το 1-1 μετά το γκολ του Ακπόμ που ακυρώθηκε, πες μου μετά εσύ. 2 οι βαθμοί. 4 οι βαθμοί διαφορά με την ΑΕΚ. Τι έχει γίνει. Και με τον Ολυμπιακό. Αν ήταν μικρό το κακό ή αν ήταν σημαντικό το γεγονός ότι ακυρώθηκε ένα πεντακάθαρο γκολ. Ναι, ναι. Και πώς κέρδισε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, έτσι. Ναι. Μην ξεχνάμε γι' αυτό. Ναι, οπότε από εκεί καταλαβαίνεις ότι
δεν υπάρχει περιθώριο για εντάξει, okay, να παίξω υποπίεση. Δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δεύτερη συνεχή σεζόν να σε πάνε έτσι. Mm-hmm. Έτσι είναι. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα πάμε και λίγο στα μπασκετικά, με ό,τι υπάρχει από εκεί. Καθώς έρχεται ένα ακόμα φιλικό, όχι ένα ακόμα, το πρώτο φιλικό που είναι ανοιχτό για τον ΠΑΟΚ, θα αναφερθούμε εκεί σε ό,τι γίνεται και με το καινούργιο πρόσωπο που είναι στην αποστολή με την ομάδα στις τελευταίες ημέρες. Έχω 10 δευτερόλεπτα για να φτάσω μια μισή ακριβώς και να πάω στο διάλειμμα. Δηλαδή, μην μας κάνεις μόνο με το που πάει και μισή time out. Λοιπόν, άκου, Νίκο, πήγε μια μισή ακριβώς. Προλαβαίνω να πω ένα τελευταίο πράγμα. Ένα τελευταίο, ναι. Να προαναγγείλω κάτι. Ναι, ωραία. Ναι. Επιστρέφουμε. Ναι. Και επειδή εμείς εδώ λέμε αλήθειες, ναι, ναι. Θα παρουσιάσουμε, Νίκο Μοσχοβίτη, ναι. Τα δεδομένα για τα διαρκείας, ας πούμε. Α, τώρα πολύ που τελείωσαν, ωραία. Έκλεισαν όλες οι περίοδοι από όλους. Ωραία. Να δούμε λίγο πώς έκλεισαν, με okay. τι νούμερα. Okay. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε εδώ πέρα. Λίμπερο 107,4. Πάω 24 με Νίκο Μοσχοβίτη. Και. Αγάπη Γαβριλίδου. Έτσι ρε Νίκο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, πριν πεις τα μπασκετικά, θέλω έτσι να αναφερθώ σε κάτι που γράψαμε σήμερα και στο ΠΑΟΚ 24 και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στις 28 Ιουνίου. Ναι. Η διάθεση ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και με κόφτη. Ναι, έκλεισε στα 20.112. Ναι. Συν τα χίλια του Γιώργου Σαββίδη στους ανέργους, 21.112. Ωραία. Ο κόφτης ήταν 21.100. Όχι, 21, ψέματα. 21.100 ήταν το ρεκόρ. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Mm-hmm. Η ΑΕΚ. Ναι, η πρωταθλήτρια. Που έδωσε καμιά. Μπήκε στους ομίλους Champions League. Έδωσε καμιά 5-6 παρατάσεις. Σου λέει θα ανέβουνε, ρε παιδί μου. Θα ανέβουνε. Ναι. Δεν ανέβηκαν πάρα πολύ. Ναι, πού πήγανε. Σήμερα ολοκληρώθηκε η τελευταία παράταση. Εκτός και αν αποφάσισουν να δώσει παράταση, ξέρω εγώ, μέχρι τα Χριστούγεννα, ρε παιδί μου. Σου λέει έχει την ευκαιρία να πάρει κι άλλα. Ναι. Ωραία. Αυτοί έφτασαν σήμερα. Mm-hmm. Εντυπωσιακό νούμερο. Ναι. Κάνει μια πρόβλεψη. Ξέρω εγώ, 10, 12. 13.000. 13, πολύ ωραία. Ωραία. Μετά από πολλές παρατάσεις, η διάθεση έχει ξεκινήσει 21 Ιουνίου. Mm-hmm. Πάμε στον Ολυμπιακό. Και σε γήπεδο που χωράει 70.000 κόσμο, έτσι. Ναι. Όχι, που χωράει 28. Εκεί καταλαβαίνεις τώρα και πώς θα είναι η πληρότητα, έτσι. Γιατί μιλάμε για το ΠΑΟΚ το γήπεδο. Μα καλά, πρωτάθλημα πήρα μετά από 24, 26 χρόνια, δεν θυμάμαι. Champions League παίζουν, δηλαδή. Δεν καταλάβω. Ένα δικαιότατο πρωτάθλημα. Το οποίο το πανηγύρισαν. Δεν καταλάβω γιατί δεν υπάρχει αυτή η δίψα. Περιμένουν για Σοφιά, μάλλον γι' αυτό. Μα είσαι και είναι και διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ, ρε παιδί μου. Είναι και εκτός από αυτό, είναι για τέτοιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Εντάξει, γιατί, είναι γιατί, τα παιδιά έτσι. Τώρα πώς θα γίνει. Κακό, κακό. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε τη διάθεση, Νίκο Μοσχοβίτη, 5 Ιουνίου. Ναι. Δηλαδή για παραπάνω από 2 μήνες. Ναι. Λοιπόν, έφτασε τις 19, όχι λάθος, 17.000. Mm-hmm. Ωραία, εντάξει. Σε γήπεδο 33. Ναι, σε 2,5 μήνες μιλάμε τώρα. Ναι. 2,5 μήνες, ωραία. Ναι. Εντάξει, Παναθηναϊκό τώρα να αναφέρουμε. Ας αναφέρουμε Παναθηναϊκό, έχει 2.500. Παναθηναϊκό είναι άλλη περίπτωση. Οκ. Okay. Εντελώς διαφορετική. Σε αυτή τη φάση τον αφήνεις λίγο απ' έξω γιατί. Εντάξει, είναι. Κοίτα. Εντελώς άλλο το σκηνικό. Τα αναφέρουμε γιατί όταν ο ΠΑΟΚ είχε ακουμπήσει 15-16.000, ναι. Έλεγαν από Αθήνα ότι οκ, okay, normal νούμερα είναι. Λίγα είναι. Ναι, ο ΠΑΟΚ έφτασε τα 21.000. Οι ίδιοι που λέγανε ότι δεν μπορεί να κλείσει το Βέρμπουμ, έτσι. Ναι, 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 ναι. Οπότε ο ΠΑΟΚ τώρα έχει φτάσει 21.000, τελείωσε βασικά. Με κόφτη έχει φτάσει 21.000. Η ΑΕΚ με 4-5 παρατάσεις έφτασε 13.000. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Θα αναφέρουμε, ρε παιδί μου, λίγο. Δεν γίνεται έτσι μια σύγκριση, γιατί αξίζει. Ναι. Να θυμηθούμε λίγο τα νούμερα. Mm-hmm. Ναι. Καλά κάνεις και το αναφέρεις για να βλέπουμε λίγο το τι γίνεται. Γιατί εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι, πρέπει να κοιτάμε λίγο τι γίνεται και στους άλλους. Ναι. Ωραία. Για να καταλαβαίνεις πολλές φορές και που έχεις στάσει εσύ. Ακριβώς. Και τη δική σου την κατάσταση. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά μετά το ποδοσφαίρου δηλαδή. Ολοκληρώνουμε την αναφορά μας σε αυτά. Ναι, κοίτα, το μόνο που περιμένουμε, αν μέχρι τις 2 έχουμε κάτι, είναι από την προπόνηση την πρωινή. Mm-hmm. Να έχουμε έτσι μια ενημέρωση. Και από εκεί και πέρα, ξανά είπαμε απόγευμα προπόνηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ησυχία στα ποδοσφαιρικά. Στα μπασκετικά τι γίνεται. Στα μπασκετικά, κοίταξε. Μετά τα πρώτα δύο φιλικά, πλέον ξεκινάει άλλη μια σειρά αγώνων τώρα. Βασικά τώρα ξεκινάει μια σειρά αγώνων φιλικών. Και τα πρώτα δύο ήταν έτσι πολύ αναγνωριστικά.
με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που ήταν και κλεισμένο το θυρών. Αύριο ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα της Καστοριάς, ομάδα Α2 με καλό ρόστερ. Θα κάνουμε μια αναφορά αργότερα στο ΠΑΟΚ 24. Δηλαδή η ομάδα που έχει κάνει ρόστερ για να. Δεν ξέρω αν θα πρωταγωνιστεί στην Α2, αλλά είναι καλό ρόστερ για αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Για αυτούς φυσικά είναι ένα φιλικό, ουσιαστικά σαν αποκαλυπτήρια για τη νέα σεζόν στον κόσμο τους, το καινούργιο το κλειστό που έχουν εκεί, που έχει πάρει και την ονομασία του Δημήτρη Διαμαντίδη. Αύριο στις 5 είναι αυτό το φιλικό εκεί. Έτσι κι αλλιώς η Καστοριά. Δεν ξέρω αν έχει κανένα άλλο χρώμα πριν το ασπρόμαυρο η Καστοριά. Δύσκολο. Είναι μια ασπρόμαυρη πόλη. Okay. Αύριο στις 5 αυτό το φιλικό. Το πρώτο, τα δύο με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό το τα αφήνω λίγο απ' έξω, γιατί ήταν και πρώτα φιλικά, δηλαδή εντελώς ανέτοιμη ομάδα, και με αντιπάλους που είναι πολύ πολύ ψηλού επίπεδου. Τώρα σιγά σιγά μπαίνει στα φιλικά που θα τεστάρει καλύτερα πράγματα, με αντιπάλους που είναι στα μέτρα, τέλος πάντων, ομάδες που είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δεν λέω για την Καστοριά, λέω για τα επόμενα που ακολουθούν και με τουρκικές ομάδες και με τα Μαυροσκύλο θα παίξει εδώ με το Ρέθυμνο. Με τον Προμηθέη τον Κολοσσό, αργότερα με τον Ήφαιστο, δηλαδή με ομάδες από την Α1 που τέλος πάντων θα είναι πολύ ανταγωνιστικές. Θα έχει καινούργιο πρόσωπο, όπως όλα δείχνουν η ομάδα, σε λίγο, εκτός και αν έχει ολοκληρωθεί ήδη, κάπου εδώ στα κοντά ήταν να τελειώσει η προπόνηση, σε λίγο θα αναχωρήσει η αποστολή για την Καστοριά, θα διεκδικεύσει εκεί η ομάδα και αύριο θα παίξει το φιλικό. Θα έχει καινούργιο πρόσωπο τον Ντάριους Γκάρετ, ο οποίος από χθες συμμετέχει στις προπονήσεις, είναι το καινούργιο πρόσωπο. Ο τελευταίος ξένος που ήρθε, Αμερικανός με διαβατήριο από την ιδηλιακή Ρουάντα, πραγματικά ένας πανέμορφος προορισμός. Ναι. Είναι πιθανό αυτό το φιλικό να είναι χρονικά πριν την αναχώρησή του για την Αγκόλα, τελευταίο για το Μορέιρα, και περιμένουμε ενημέρωση για αυτό το κομμάτι. Ούτως ώστε ο σέντερ του ΠΑΟΚ να βρεθεί στις υποχρεώσεις εθνικής ομάδας. Δεν έχει το Μαργαρίτη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει σήμερα νωρίς το πρωί αναχώρηση με την εθνική ομάδα για το Παρίσι, εκεί που θα δώσει δύο φιλικά η εθνική ομάδα, και την άλλη εβδομάδα παίζει με τη Σερβία και τη Γεωργία. Οι υποχρεώσεις εθνικής ομάδας ολοκληρώνονται στις 16 Σεπτεμβρίου. Για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με αυτό το κομμάτι των παραθύρων μέσα στην προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός έχει φέρει 4 παίκτες για αυτή τη δουλειά, για να συμμετέχουν στις προπονήσεις, γιατί έχει δώσει, τώρα που δεν έχει φυσικά Ευρωλίγκα, τους παίκτες στην εθνική ομάδα. Οπότε έχει φέρει τον Μάνι Χάρης, αν θυμάσαι που ήταν πέρυσι στην ΑΕΚ, πρώτο σκόρερ του MVP του Champions League. Έχει φέρει τον Φώτο Λαμπρόπουλο. Έχει φέρει τον Στάθιο Στεφανίδη και έναν ακόμα. Δηλαδή, ουσιαστικά 4 παίκτες οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό το διάστημα των προπονήσεων, 10 μέρες ξέρω εγώ. Ναι. Ωραία. Και μετά θα αποχωρήσουν. Είναι σίγουρο δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα αποχωρήσουν όλοι. Δηλαδή, διαβάζω ότι μπορεί του Μάνι Χάρης να μην είναι απλά να αποχωρήσει. Δηλαδή, υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη. Έρχεται η συμφωνία τώρα. Είναι με τον ατζέντη ότι ξέρει, θέλουμε παίκτες για την προπόνηση και δεν έχουμε παίκτες. Θέλουμε για 10 μέρες να συμμετέχουν στις προπονήσεις. 4 παίκτες έφερε και αυτή τη δουλειά ο Ολυμπιακός. Εντυπωσιακό μου φαίνεται. Ακριβώς. Εγώ ρε παιδί μου που δεν είμαι στα μπασκετικά μέσα, ναι, ναι, μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι η αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι, γιατί το αναφέραμε και νωρίτερα με τη σεζόν, ότι θα έρθει έτσι όπως είναι η προετοιμασία φέτος και με τα παράθυρα που έχουν μπει στο πρόγραμμα, θα λείπουν παίχτες. Υπολογίζαμε, δηλαδή υπολόγιζα εγώ από τη στιγμή που ήρθε και Αθηναίου, ότι είναι πιθανό να λείπουν 3 Έλληνες. Δηλαδή ο Μαργαρίτης, ο Κόνιαρης και ο Αθηναίου. Ναι. Αλλά επειδή σε αυτά τα παράθυρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν τους παίχτες που δεν τους δίνουν στη διάρκεια της ζωής που έχουν την Ευρωλίγκα. Ναι. Είναι μόνο ο Μαργαρίτης. Οι άλλοι δύο είναι stand-by. Αλλά και ο Χρυσικόπουλος είναι stand-by. Οι άλλοι δύο μπορεί να χρειαστεί να φύγουν σε περίπτωση τραυματισμού. Όχι, τώρα σε αυτά τα παιχνίδια, αν προκύψει ξέρω εγώ, ένα τραυματισμό στην περιφέρεια, λέω για παράδειγμα, ναι, μπορεί να κληθεί ο Κόνιαρης. Ναι. Ωραία, είναι 14 οι παίχτες που είναι στην αποστολή της ελληνικής ομάδας και άλλοι 10 οι οποίοι είναι εν αναμονή. Ναι. Αν γίνει κάτι, ναι, 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 να κληθούν. Ωραία. Λείπει μόνο ο Μαράιτης. Αλλά έτσι όπως έγιναν οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ, έχει προκύψει ο Μορέιρα, ναι, ο οποίος έχει παιχνίδια με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην Τινησία 14, 15 και 16 του μήνα, Σεπτεμβρίου. Ναι. Οπότε κάπου στα κοντά είναι να αναχωρήσει, να βρεθεί στην Αγκόλα και από εκεί να πάει στην Τινησία να παίξει 3 παιχνίδια μέσα σε 3 μέρες και μετά από την Τινησία να επιστρέψει. Ναι. Οπότε σε ένα διάστημα λοιπόν που έχει
φιλικά παιχνίδια που είναι στο μοντάρισμα της ομάδας ο Παθεοδόρου θα έχει απουσίες. Είναι πιθανό να λείψει και ο Γκάρετ, θα το δούμε αυτό. Να έχει απουσίες. Εντάξει, είναι και πιο σημαντικό του Μορέιρα και του Γκάρετ, γιατί δεν ήταν στην ομάδα. Του Γκάρετ δεν το έχουμε ακόμα σίγουρο. Έτσι, αν απλά θα είναι. Το αναφέρω. Ναι, είναι, ο Πάοκ ναι, έχει να παίξει αύριο με την Καστοριά. Ναι. Παίζει την Πέμπτη το μεσημέρι με την τουρκική την Μπουγιουξεχήρ. Και παίζει το Σάββατο με τον Ήφη Στολίμου. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν θα έχει το Μαργαρίτη. Ναι. Μετά την Καστοριά είναι πιθανό να μην έχει το Μορέιρα. Και θα δούμε θα γίνει και με τον Γκάρετ. Ναι. Και του Γκάρετ και της εθνικής Ρουάντα τα παιχνίδια είναι πάλι 14, 15, 16 στην Ιγυρία. Ναι, γιατί εκεί στην Αφρική δεν πηγαίνεις από χώρα σε χώρα, πηγαίνουν ναι. σε μια χώρα και παίρνουν τα παιχνίδια εκεί. Και δεν είναι και εύκολο να πηγαίνουν κοντινά αυτό. Παιχνίδια και όλα αυτά. Είναι λίγο η κατάσταση έτσι. Οπότε την ομάδα του Πάκου θα τη δούμε πλήρη, εφόσον όλα πάνε καλά και επιστρέψουν όλοι από εθνικές ομάδες, όποιοι είναι να πάνε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα δούμε στα τελευταία φιλικά. Δηλαδή εκεί με τέλη... την Κίμη, με το Περιστέρι, όταν θα πάει στη Κωνσταντινούπολη είναι πιθανόν για να παίξει με την ομάδα του Στέφανο Δέδα την Μπαχτσέσεχήρ, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία εκείνων των αγώνων. Δηλαδή, για τέλη Σεπτέμβρη. Τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου θα δούμε την ομάδα πλήρη. Ναι. Εφόσον όλα πάνε καλά, δεν έχει τραυματισμούς και όλα αυτά. Γιατί ας πούμε ο Αθηναίου είναι εδώ, αλλά δεν προπονείται. Έχει ένα θέμα στη ΓΑΠΑ που τον ταλαιπωρεί. Να δούμε αν θα ακολουθήσει την αποστολή, το θεωρώ δύσκολο. Αν και περιμένουμε ενημέρωση. Ο Τζαμάλ Τζόουνς έπαιξε λίγο στο παιχνίδι το πρώτο με τον Ολυμπιακό. Τραυματίστηκε εκεί. Αυτή την εβδομάδα θα μείνει εκτός, δεν θα ακολουθήσει την ομάδα στην Καστοριά. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του, γιατί είναι σε ένα μέρος περίεργο. Εκεί στο Λαγωνοψωήτη, προσαγωγή, κοιλιακή είναι λίγο ένα ζήτημα. Και η ενημέρωση έχει να κάνει με μία εβδομάδα εκτός σίγουρα και επανεκτίμηση μετά το πέρας αυτής της εβδομάδας. Οπότε την Τρίτη περίπου, Δευτέρα-Τρίτη. Θα δει ο Παπαθεοδόρος σε τι φάση είναι ο Τζόουνς. Ναι. Που ήδη έχει χάσει προπονήσεις, έτσι. Και αφού είναι ένα παιδί που ναι, δεν είναι ρούκι, δεν είναι δηλαδή όπως ο Πόουπ ή ο Τζόρντιν Βίλιαμς που για πρώτη φορά μετά τα κολέγια τους πηγαίνουν σε ομάδα. Αλλά είναι ένα παιδί που για πρώτη φορά δοκιμάζει σε αυτό το επίπεδο. Και έχει χάσει ήδη μία εβδομάδα, είναι να χάσει άλλη μία προετοιμασίας. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα και αυτός μέχρι να ξαναμπεί. Εφόσον είναι καλά, έτσι, εφόσον την άλλη εβδομάδα επιστρέψει μέχρι να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και ο Τζαμάλ Τζόουνς. Τα λέμε όλα αυτά γιατί είναι κάποια ζητήματα που προκύπτουν μέσα από την προετοιμασία. Οπότε λοιπόν αύριο στις 5 το επόμενο φιλικό του μπασκετικού ΠΑΟΚ στην Καστοριά. Και όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι εκεί θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μια βόλτα από το κλειστό της Καστοριάς, το όμορφο. Και να δούνε το παιχνίδι, θα είναι το πρώτο ανοιχτό φιλικό. Είπαμε ότι τα άλλα, το παιχνίδι με την Τούρκη και την Μπουγιουξεχήρ είναι 5η στις 2 η ώρα. Το μεσημέρι. Δηλαδή η ώρα δεν είναι. Νομίζω έχει να κάνει με αυτούς. Έχει να κάνει με την αναχώρησή τους. Έτσι νομίζω. Ναι. Κατά λογικό, για να γίνει τόσο νωρίς. Δεν υπήρχε άλλος λόγος, νομίζω. Μπουγιουξεχήρ, η οποία νομίζω ότι παίζει αύριο με τον Άρη. Είναι εδώ δηλαδή. Είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Ναι. Μας παίζει αύριο ή αύριο την Κυριακή. Είναι το πρώτο ανοιχτό φιλικό του Άρη. Ναι, αλλά πού θα γίνει αυτό? Στο Παλέ. Κανονικά. Μήπως τώρα λόγω δεύτερη. Τετάρτη, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Τετάρτη. Όχι αύριο μεθαύριο. Τετάρτη το πρώτο φιλικό. Ναι, Τετάρτη θα παίξει με τον Άρη. Ναι. Πέμπτη παίζει με τον Πάο και μετά προφανώς αποχωρεί για Κωνσταντινούπολη ή για Τουρκία τέλος πάντων. Και γι' αυτό είναι και τόσο νωρίς από ό,τι καταλαβαίνω το παιχνίδι. Και μετά το άλλο ματς που είναι στο Παλατάκι, ας πούμε πάλι και. Θα μπορούσε να είναι έτσι ανοιχτό. Θα είναι ανοιχτό, αλλά είναι Σάββατο με τον Ήφη Στολίμου στις 6.30 ώρα. 6 και 4 το παίζει όφι ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, ουσιαστικά νομίζω στα Μαυροσκούφια θα είναι που θα μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ. Ναι, που θα γίνουν οι αγώνες εκεί. Ναι. Είναι και γνωστό μετά γενικότερα. Μετά τον Ήφη Στολίμου, ναι. Ναι, το έχουμε συνηθίσει και λίγο στη Θεσσαλονίκη κάθε καλοκαίρι, κάθε Σεπτέμβρη μάλλον να υπάρχει αυτό. Οπότε το ξέρεις κιόλας. Εντάξει, τα πασχετικά τα παλικάρια εκεί θα είναι, το ξέρουμε αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, απλά είναι κάτι παραδοσιακό. Δηλαδή και εγώ σαν Μαυροσκούφια τα θυμάμαι κάθε χρόνο. Ναι. Από το να πας τώρα στο φιλικό το Σάββατο 6 ώρα, 6.30 το απόγευμα. Ναι, ναι. Πιο εύκολο νομίζω. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Λίγο θα έχει και αποστολή και με Γκάρετ μέσα. Νούμερο 31. 31, ναι. 32 ο Γκος, 31 ο Γκάρετ. Δεν ξέρω να σημαίνει κάτι. Αυτό. Κάπως έχουν τα πράγματα και στον πασχετικό ΠΑΟΚ. Λίγο πριν έτσι μια σειρά αγώνων που ξεκινάνε σιγά σιγά. Φιλικά βέβαια. Αλλά από εδώ και πέρα, έτσι όπως πάει το πρόγραμμα, ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδια για 4 μέρες. Θα κάνει για κάποια ταξίδια. Θα κατεβεί και στην Αθήνα να παίξει με το Περιστέρι και με την Κίμη στη Χαλκίδα. Θα πάει και στην Τουρκία να παίξει με την Μπαχτσέσεχήρ. Μπορεί να μην έχει πάει σε κάποιο
έτσι, μέρος ή στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα για να κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά μέσα από τη διαδικασία των φιλικών. Γιατί το βασικό στάδιο προετοιμασίας ουσιαστικά έχει τη συμβίωση των νέων παιχτών όλων μαζί. Για μια εβδομάδα, 10 μέρες, όλο αυτό. Μέσα από τη διαδικασία των φιλικών που δίνει εκτός έδρας, προσπαθεί να χτίσει και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την προσαρμογή όλων στα καινούργια δεδομένα. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί, η σεζόν ξεκινάει και είναι non-stop. Η σεζόν ξεκινάει 6 Οκτωβρίου και μέχρι Δεκέμβριο πηγαίνει non-stop με παιχνίδια για 3 ημέρες. Ναι. Με τα εθνική, δηλαδή, πότε ξανά έχει αυτά τα παράθυρα? Νομίζω το Δεκέμβριο. Κάπου εκεί νομίζω ότι έχει. Που έχει ένα μικρό διάλειμμα. Και το Champions League, η πρώτη φάση των ομίλων Champions League, ολοκληρώνεται κάπου τον Ιανουάριο. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το ξεκίνημα της σεζόν είναι πολύ απαιτητικό, γιατί έχει αμέσως συνεχόμενα παιχνίδια. Αμέσως. Δεν έχει ούτε μια πρώτη εβδομάδα που έχει ένα μάτς, τίποτα. Με το που ξεκινάει, είναι το μάτς με τον Πανιόνιο, το πρώτο του κυπέλου, στο Παλατάκι. Ακολουθεί το Ρέθυμνο. Μετά από 3 ημέρες, Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, το μάτς με τον Πανιόνιο, Σάββατο με το Ρέθυμνο και μετά Τρίτη βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το παιχνίδι στην έδρα της Βενέτσια, την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ώστε να δώσει αυτό το κομμάτι να υπάρχει μια προσαρμογή σε συνεχόμενα παιχνίδια και από τη φάση και από την αρχή, έτσι, με τα φιλικά. Ναι, εντάξει, δεδομένα ξεκινάς δυνατά. Ναι, ναι. Δεν είναι όπως πέρσι. Ναι. Καλά, ναι, και με τον Άρη το παιχνίδι. Όχι. Που ήταν. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα μας πάει το πρώτο διάστημα, που έτσι και έγινε κιόλας. Δεν είναι όπως πέρσι. Αλλά σίγουρα έχει από την αρχή πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, αγάπη Γαβριλίδου? Κάτι άλλο που δεν αναφέραμε? Υπάρχει μια ανησυχία, να το πω. Ανησυχία. Μια αναστάτωση, να το πω. Ναι. Στην Τζέλσι που βγαίνει από την Αγγλία από χθες. Mm-hmm. Για δύο θέματα. Από τη μία για τον Αζάρ, ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα εκεί, αλλά δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί. Θα παίξει σήμερα. Κάπου, ναι, χθες το άφησα. Δεν έχει βγάλει ακόμη προπόνηση μέχρι χθες. Σήμερα να μένει να ξεκαθαρίσει το αν είναι καλά σε πρώτη φάση, mm-hmm, γιατί έχει κάποιες ενοχλήσεις. Το Βέλγιο παίζει σήμερα το βράδυ με τη Σκωτία. Ναι. Και από την άλλη, αυτό που γράφεται σήμερα πάρα πολύ στην Αγγλία είναι ότι είναι πάρα πολύ αμφίβολο το μέλλον του Cahill. Ναι. Ο οποίος φέτος δεν φαίνεται να είναι σε πρώτη φάση τα πλάνα του Σάρι. Ναι. Βγάζει μία δυσανασχέτηση αυτό το πράγμα. Και στην Αγγλία σήμερα μεταφέρουν, από την Αγγλία μεταφέρουν ότι ψάχνεται για να φύγει. Ναι. Να αποχωρήσει. Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, το παρακολουθούμε. Του Αζάρ μας απασχολεί λίγο παραπάνω, γιατί αν είναι τραυματισμός. Ναι, βέβαια, κοίτα, έχει πάρα πολύ καιρό. Έχει 2-3 εβδομάδες γεμάτες. Έχει πάρα πολύ. 2 εβδομάδες είναι. Αν είναι τραυματισμός σοβαρό. Άμα ήταν κάτι σοβαρό. Νομίζω ήδη θα είχε βγει. Ναι. Τώρα μιλάμε απλά ότι έχει και χάσει κάποιες προπονήσεις της Εθνικής με το Βέλγιο. Καλά, και που ακόμη για κάτι σοβαρό να είναι. Οκ. Okay. Δεν είναι ότι η Τσέλσι θα. Καλά, τώρα δεν μιλάμε. Έχει μιλάμε όμως. Ναι, εντάξει, okay, αλλά μιλάμε για τον Αζάρ. Ναι, οκ. Okay, ότι... Συμφωνώ, αλλά. Έχει εναλλακτικές. Δεν είναι να πει ότι σφίγγεται. Εμάς, Νίκο Μασχοβίτη, δεν μας χαλάει. Καθόλου. Αυτό καθόλου. Και ο Καντέ, παρόλο που το συμπαθούμε πάρα πολύ και τον αγαπάμε σαν παίκτη, άμα θέλει, ας πούμε, να συμβεί κάτι τις επόμενες εβδομάδες, δεν είναι. Ναι. Δεν μας χαλάσει κάτι, ρε παιδί μου. Εκεί στη Γαλλία κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά. Τα μαζεύουμε δηλαδή. Τα μαζεύουμε. Είπαμε πολλά meetings. Ναι. Μες στο τρίμερο που δύσκολο που τρίμερο. Έρχεται. Ναι, ναι. Τα λέμε ξανά εδώ τη Δευτέρα με το καινούριο team, θα πω εγώ, αγάπη Γαβριλίδου. Έτσι. Σας, ναι, κρατάμε όμως σε εγρήγορση. Είναι έκπληξη, δεν αποκαλύπτουμε. Έτσι, μπράβο. Ακολουθεί ο Βασιλιάς του παρασκηνίου εδώ για την επόμενη μία ώρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Τα λέμε ξανά στις 12 τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια.